θα φτιάξουμε έναν πολύ ωραίο φαγητό. Φασολάκι γιαχνί. Θα το δείξω πώς το φτιάχνω εγώ. Λοιπόν, εδώ έχω το φασολάκι μου ξεχωριστά και παρσαμίζεται, είναι καλό λάδι, είναι ελαιόλαδο. Να το παρσαμίσουμε ένα μαράνι, που λέμε. Να τσιγαριστεί. Σιγά σιγά να αρχίσει να μαραίνεται. Εδώ έχω το κρέας μου. Έχω έναν κιλό βοδινό κρέας σε κομμάτια. Και το κρέας μου θέλω να κασανιστεί καλά, να φύγει το ζουμί εντελώς και να το κασανίσω, να τσιγαριστεί. Ξέρω ότι για πολλές γυναίκες είναι εύκολο φαγητό, αλλά έχει φίλες μου που μου το ζήτησαν. Τώρα οι νέες νοικοκυρές θέλουν μία ανάποψη. Και χαίρομαι πολύ να τους δείξω τη δική μου εκδοχή. Πασανίζουμε το κρέας μας καλά και το φασολάκι μας. Έτσι το έκαμε και εμένα η μάμα μου. Εκασάνιζε το ξεχωριστά το φασολάκι για να μαράνει. Και μετά να μπουν μαζί. Μετά μπαίνουν μαζί και βάλουμε τα μυρωδικά μας και ψήνεται για 1,5 με 2 ώρες στην κατσαρόλα. Για να καταστηθεί που λέμε. Σε χαμηλή φωτιά, στο 6 θα το βάλουμε. Η μαμά μου ήταν καλή μαγειρένα, αλλά την έχασα νωρίς και έτσι ευτυχώς έμαθα κάποια πράγματα στα φαγητά από αυτή. Και χαίρομαι πολύ ότι όταν να πάψει την ψυχή της, εκεί που βρίσκεται, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, άρχισε να μαραίνεται εδώ. Πρέπει να μαράνει καλά, να κασανιστεί καλά. Και θα μπει μαζί με το κρέας. Όταν το κρέας μας δεν θα είναι έτσι κόκκινο. Πρέπει να ψηθεί καλά το κρέας για να μπουν μαζί. Έτσι θα λιώνει στο στόμα το κρέας μας. Όταν θα ψηθούν όλα μαζί δεν θα είναι αυτό το σκληρό το κρέας που το τραβάμε. Πολύ ωραίο. Να σοταριστεί καλά. Τώρα πρέπει να φύγουν τα ζουμάκια όλα. Και να αρχίσει να κασανίζεται μόλις φύγει το ζουμί αυτό του κρέατος. Κασανίστηκε αρκετά το φασολάκι μου. Νομίζω είναι έτοιμο. Άρχισε να ροδοκοκκινίζει και εδώ το κρέας μου έφυγαν τα ζουμάκια του και άρχισε να κασανίζεται. Εδώ φίλες μου θα το κασανίσουμε αρκετά να μην είναι κοκκινό το κρέας και από τις δύο πλευρές να φύγει το ωμό, να αρχίσει να ψήνεται. Και θα αρχίσουμε να βάζουμε τα μυρωδικά μας για να ενώσουμε το φασολάκι με το κρέας. Εγώ έβαλα βοδινό κρέας, 1 κιλό. Εάν σας αρέσει το χοιρινό ή οτιδήποτε άλλο κρέας, μπορείτε να βάλετε. Εμένα μου αρέσει με το βοδινό. Γίνεται πεντανόστιμο. Σηθήκε ένα αρκετά νομίζω το κρεατάκι μας, έγινε τέλειο. Εδώ το φασολάκι μάρανε αρκετά, έτσι θέλω. Θα τα ενώσω μαζί φίλες μου το φασολάκι με το κρέας. Θα βάλω τα μυρωδικά μου, πιπέρι μαύρο. Έχω πάπρικα, έχω κουρκουμά, έχω κίμινο και κογιάντρο σπασμένο. Θα βάλω το ματό σάλτσα και τις ντομάτες μου που έκοψα σε κύβους. Και θα ψήσω για 1,5 με 2 ώρες όλα μαζί. Θα βάλετε νερό μέχρι να σκεπάσετε το φασολάκι, να σκεπαστεί, να έρθει μέχρι εδώ. Όταν τα βάλετε μαζί θα το σκεπάσετε με νερό
και θα το σκεπάσετε με το στούπομα, με το καπάκι, για 2 ώρες. Στον αριθμό 6 ψήνω εγώ, στο χαμηλό, να χαμηλώσετε τη φωτιά σας. Έβαλα τα μυρωδικά, την ντοματόσαλτσα μου, τις ντομάτες μου, έβαλα το νερό μου και είμαι έτοιμη να την κλείσω τη μαγείρισσά μου, να την κλείσω για 2 ώρες να ψηθεί. Για 2 ώρες θα είναι έτοιμο στο χαμηλό, σε χαμηλή φωτιά, στο 6 το βάλα εγώ. Θα βάλουμε και το ντοματόσαλτσα εδώ, ακόμα λίγη. Βάζουμε ένα τενεκεδάκι ντοματόσαλτσα, αν του πάει πολύ. Το στουπώνουμε και θα το αφήσουμε 2 ώρες ήσυχο να καταστηθεί, να ψηθεί καλά. Λοιπόν, φίλες μου, για 2 ώρες θα το ψήσουμε το φαγητό μας. Πρέπει να κοχλάσει στο 9 και μετά να το χαμηλώσουμε, να το αφήσουμε στο 6. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, εγώ από το 9 θα το αφιώ να το πάρω στο 6. Για 2 ώρες μετράμε. Οπότε όταν το βάλουμε στο χαμηλό θα μετρήσουμε 1,5 με 2 ώρες. Άρχισε, φίλες μου, να κοχλάζει το φαγητό μας και πάμε να το βάλουμε στον αριθμό 6, στο πιο χαμηλό. Εδώ. Και να κοχλάζει και να είναι και χαμηλό. Δεν θα είναι στη δυνατή φωτιά. Και την αφήνω έτσι λίγο έτσι ανοιχτή για να φεύγει ο ατμός, για να λιγοστέψει το ζουμί, να τραβήσει το ζουμί του και να είναι έτοιμο σε 1,5 ώρα με 2 ώρες. Εξαρτάται από το κάζι μας. Εξαρτάται πόση ώρα θα μας πάρει. Δείτε, φίλες μου, εδώ πόσο ωραία κοχλάζει το φαγητό μου. Πόσο ωραίο έχει γίνει η σάλτσα του εδώ. Θέλει ακόμα. Έχει αρκετή ώρα για να τελειώσει. Θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες να ρουφήξει αρκετά τα ζουμιά του. Να καταστηθεί σιγά σιγά, να γίνει τέλειο. Να βάλετε αρκετό αλάτι, ξέχασα να πω στην αρχή ότι πρέπει να βάλετε αρκετό αλάτι, φίλες μου, γιατί βγάζει πολύ ζουμί αυτό το φαγητό. Και να έχετε δίπλα φρέσκο ψωμάκι να βουτάτε στη σάλτσα. Τέλειο, φανταστικό. Θα το δείξουμε και στο τέλος. Έγινε τέλειο το φασολάκι μου, φίλες μου. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Είναι φανταστικό. Ήπιε τα ζουμάκια του, έφυγε όλο το νερό σχεδόν και έμεινε η σάλτσα του. Είναι τέλειο, φανταστικότατο. Να το φτιάξετε. Πήρε 2 ώρες όπως σας είχα πει και έγινε τέλειο. Έδεσε, έγινε φανταστικότατο. Πολύ ωραίο. Και το κρεατάκι του, η σάλτσα του, τέλειο. Πολύ ωραίο. Για μεσημεριανό, για βραδινό, για ό,τι θέλετε εσείς. Είναι εξαιρετική συνταγή. Να τη φτιάξουν όλες οι φίλες μου. Κάνετε εγγραφή στο YouTube, Sweets Andries and Cook. Πατάτε εγγραφή, είναι δωρεάν, δεν χρεώνεστε κάτι. Και ελάτε στο κανάλι μου να βρίσκετε φανταστικές συνταγές, εύκολες και πεντανόστιμες. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σας στέλνω πάντοτε. Μπορείτε να γίνετε μέλος στη σελίδα μου στο Facebook, Sweets Andries and Cook, και στο YouTube κάνετε εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ.